Θα πάω στο Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου και έναν από τους υπεύθυνους για το μέτεο, τον κύριο Λαγουβάρδο, με τον οποίο δεν προλαβαίνουμε την άλλη φορά, σας θυμίζω, συζητάγαμε για τη Δαδιά. Τώρα θα μιλήσουμε για τη μεγάλη τραγωδία, διότι το ΑΕΠ της χώρας είναι στα τάρταρα πια και ο συντοβολώνας της χώρας χάθηκε. Καλημέρα κύριε Λαγουβάρδο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Πείτε μου, είναι υπερβολή αυτό που λένε πάρα πολλοί μετά την ανακοίνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ότι μετεωρολογικά τα μοντέλα τα είχατε δώσει από την Κυριακή του τι θα συμβεί? Ακριβώς. Αυτό ήδη από το Σάββατο, την Κυριακή, βγάλαμε την πρώτη ανακοίνωση και η ανακοίνωση που βγάλαμε εκ των υστέρων ουσιαστικά επαναλαμβάνει τις ανακοινώσεις που είχαν βγει πριν την κακοκαιρία, για να μην μπει κάποιος καλοθελητής ότι τα λέμε εκ των υστέρων. Είναι απλά επανάληψη των ανακοινώσεων που είχαν βγάλει από την Κυριακή το μεσημέρι, τη Δευτέρα το πρωί και την Τρίτη το πρωί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η πρόνοιση ήταν άριστη και για την ένταση των βροχοπτώσεων και για το ύψος των βροχοπτώσεων, για τη γεωγραφική τους έκταση και επομένως γνωρίζαμε, και αυτό γι' αυτό είχαμε βγάλει και τις ανακοινώσεις, ότι θα έχουμε πολύ πολύ μεγάλα ύψη βροχής, τα οποία είναι νομοτελεϊκό, θα οδηγούσε σε μεγάλες πλημμύρες. Δεν χρειάζεται να είμαστε υδρολόγοι, για παράδειγμα, να το αντιληφθούμε αυτό. Αντιλαμβανόμαστε ότι από αυτά τα ύψη βροχής θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή. Εμείς λοιπόν, ως ένα ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο όμως έχει και ένα επιχειρησιακό σκέλος και παρέχει αυτές τις πληροφορίες μέσω του ΜΕΤΕΟ πολλά χρόνια τώρα, κρίναμε σκόπιμο, όπως κάνουμε σε όλες τις κακοκαιρίες, να δώσουμε χάρτες ύψη βροχής και να επισημάνουμε ότι έχουν πρόβλημα, τονίζοντας το ακραίο της κατάστασης. Άρα μου λέτε ότι η εργαλεία, με βάση τα προγνωστικά σας μοντέλα του τι θα συμβεί πάνω κάτω, αλλά εδώ με ακρίβεια, υπήρχαν. Προφανώς υπήρχαν. Υπήρχαν και αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια τώρα, και βελτιώνονται συνεχώς. Να πω εδώ ότι προφανώς δεν είναι πάντα σωστά και θα υπάρχουν και περιπτώσεις κακοκαιριών που να μας ξεφύγει η έντασή τους σε ορισμένες περιοχές. Αυτό είναι αναμενόμενο στις προγνώσεις καιρού παγκοσμίως. Mm-hmm. Σε εκείνη περίπτωση όμως ήταν ξεκάθαρο και από τους χάρτες αλλά και την ανάλυση που κάναμε, να δούμε γιατί δίνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα στο πρόγνωστο στα μεγάλα ύψη, μας έδωσαν τη βεβαιότητα ότι αυτό θα συμβεί. Γιατί το βλέπουν να το δίνουν πολλά μετεωρολογικά μοντέλα, να επιμένουν σε κάθε επικαιροποίηση ότι αυτό θα συμβεί. Αυτό, όπως διαβάστηκε σε την ανακοίνωσή μας, μας αυξάνει την βεβαιότητα, θα έλεγα, την εγκυρότητα της πρόγνωσης. Και επομένως είμαστε σε μια πολύ καλή εικόνα μετεωρολογικά για το τι θα συμβεί. Και στη συνέχεια, κατά και τη εξέλιξη των φαινομένων με τους σταθμούς, δυστυχώς βλέπουμε ότι οι προγνώσεις αυτές ήταν σωστές και επιβεβαιώθηκαν από τις επιτόπιες μετρήσεις. Ξεκινήσαμε αμέσως να έχουμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Επομένως, ακόμα ένας λόγος παραπάνω να πεις ότι αφού στην πρώτη φάση κακοκαιρίας επιβεβαιώνονται, έχω ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη συνέχεια της, τη διάρκεια της και την έντασή της. Δυστυχώς συνέβη. Πείτε μου κάτι, κύριε Λαγουβάρδο. Εσείς Σάββατο και Κυριακή με επικαιροποίησεις έχετε μπροστά σας μία εικόνα ότι εδώ δεν θα είναι απλά βροχή και έντονη βροχή. Θα γίνει το έλα να δεις. Ακριβώς. Χτύπησε ένα τηλέφωνο, ένα mail, κάτι. Παιδιά, πώς τα λέτε αυτά, τι είναι, για ελάτε εδώ να μας πείτε. Όχι, δεν χτύπησε. Δεν αυτό χτύπησε. Είναι το ζητούμενο. Ναι. Ακριβώς. Ξέρετε εμείς γιατί το κάνουμε. Εμάς δεν μας ζητείτε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Εμείς δεν είπαμε ότι κάνουμε καλύτερα τη δουλειά από κάποιον άλλον, γιατί και αυτό γράφτηκε από κάποιους συναδέλφους. Δυστυχώς. Εμείς λέμε ότι όλοι κάνουμε μια καλή δουλειά. Αν δουλέψουμε όμως όλοι μαζί, θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι, εγώ σας ρωτώ. Κάποιος να επικοινωνήσει. Αυτό, γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι. Γιατί αν έχεις αυτή την εικόνα την Κυριακή, το λιγότερο, κύριε Λαγουβάρδο, και εδώ δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός επιστήμονας ή ειδικός του συντονισμού, ξέρεις πώς και πού θα διασπείρεις άμεσα τις δυνάμεις πρώτης επέμβασης. Ακριβώς. Αυτό δεν συνέβη. Σε δημόσιες φορές, όπως το αστεροσκοπείο, κάνει αυτές τις ανακοινώσεις και υπογράφονται από επιστήμονες, μετεωρολόγους που έχουν γνωστή εγκυρότητα, νομίζω, σε αυτό το θέμα, με χάρτες, θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει μια επαφή. Τι βλέπετε? Βλέπετε πραγματικά και τόσο έντονο? Και θα απαντούσαν προφανώς, ναι, βλέπουμε κάτι τόσο έντονο. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι θα γινόταν μετά, έτσι, γιατί από εκεί ξεφεύγει από τη δική μας δουλειά. Καλά, προφανώς. Ναι. Η δικιά μας δουλειά όμως είναι να παρέχουμε αυτές τις προγνώσεις. Γιατί δεν έχει κανένα λόγο να τις κάνουμε. Το καλό ήταν τουλάχιστον ότι αυτές όλες οι ανακοινώσεις που κάναμε και οι τρεις που είχαμε βγάλει, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, πήραν αναπαρήχθηκαν πάρα πολλά ιδιογραφικά μέσα. Τουλάχιστον αυτό είναι καλό, γιατί πολλοί κόσμοι, φαντάζομαι, ενημερώθηκε και το κρέος της κατάστασης. Αλλά θα περιμέναμε και μια έτσι πιο οργανωμένη, θα είναι, αντίθεση της πολιτείας και να πει, παιδιά, τι βλέπετε και επιμένετε με αυτές τις ανακοινώσεις? Γιατί το κατηγοροποιείτε στην κατηγορία 5, έχουμε από το 1 στο 5 κατηγορούμε τις βροχοπτώσεις και το έχετε βάλει στην ακραία περίπτωση? Τι βλέπετε? Η γνώμη μας, νομίζω, θα ήταν ένα λιθαράκι ακόμα, ώστε να συμπληρωθεί η εικόνα της κατάστασης την οποία περιμέναμε. Μα κύριε Λαγουβάρδο, αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Επί τρεις μέρες οι χωριανοί μεταξύ τους, εθελοντές, απλοί άνθρωποι, σπεύσανε για βοήθεια και για διασπορά. Η διασπορά της κρατικής μηχανής γίνεται από την τρίτη μέρα και μετά. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εδώ
βγήκαν και άλλοι φορείς και είπαν ότι υπάρχουν και οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας από το 2018 αναπεριφέρεια. Που ότου θαύματος, όπως εσείς μετεωρολογικά, έτσι και αυτοί οι χάρτες, τα μοντέλα τους, τις ίδιες περιοχές δείξαν ότι θα πλημμυρίσουν. Ναι, γιατί ιστορικά γνωρίζετε ότι τις περιοχές έχουν πρόβλημα πλημμυρών. Και όταν θα έχεις μεγάλα ύψη φορχής, αυτές τις περιοχές θα πλημμυρίσουν. Τα σχέδια που λέτε για τις πλημμύρες, ναι, δεν βασίζονται σε μια πρόγνωση. Εννοείται. Δηλαδή εντοπίζουν τις πλημμύρες. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν βασίζονται σε μια πρόγνωση. Όταν όμως τα σχέδια αυτά υπάρχουν, επαναλαμβάνω, το 18. Ναι, και βασίζονται στις μετρήσεις που έχουμε για και πολλές έρχεται και έρχεται και η πρόβλεψη από εσάς. Δεν γίνεται μια κρίσιμη μάζα πληροφορίας. Ακριβώς. Αυτά πρέπει να τα κουμπώνουν μεταξύ τους. Ότι στην περιοχή που εγώ έχω εντοπίσει ότι είναι επικίνδυνη για πλημμύρα, περιμένω και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Άρα τι καταλαβαίνει κάποιος, όπου και να ρωτήσετε, ότι θα έχουμε μια σημαντική πλημμύρα στην περιοχή. Πείτε μου κάτι, έχετε μια εξήγηση και πάω στο αντικείμενό σας ως προς το φαινόμενο αυτής της έντασης καιρικά ενώ και της μεγάλης ποσότητας βροχών. Τι είναι αυτό που τη δημιούργησε τελικά? Κυρίως στασιμότητα της κατάστασης. Δηλαδή, υπήρχαμε συνεχώς μια ροή βορειοανατολικό ρεύμα, πολύ ισχυρό από το Βόρειο Αιγαίο προς την περιοχή του Πηλίου και της Θεσσαλίας. Ναι. Το οποίο λόγω της κυκλοφορίας που είχαμε και του χαμηλού αυτού του Ντάνιελ που είχε δημιουργηθεί, παρέμεινε για πολλές ημέρες αυτή η ροή που τροφοδοτούσε συνεχώς με υδρατμούς τα σύννεφα στην περιοχή. Και με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ βροχή, αλλά χωρίς να μετακινείται το σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Αγκυρώνεται το σύστημα σε ένα σημείο, όπως λέμε, και ρίχνει συνεχώς νερό στο ίδιο σημείο. Αυτό ακριβώς δημιουργεί τις μεγάλες πλημμύρες. Είναι μια κατάσταση που το βλέπουμε στη Νότια Γαλλία, το βλέπουμε στη Βορειοδυτική Ιταλία, στην περιοχή της Λιγουρίας και της Γένοβας, να συμβαίνουν. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτή η κατάσταση στη Μεσόγειο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό. Τα ύψη που είδαμε είναι όντως εξωπραγματικά για τη χώρα μας. Μεγάλη ύψη βροχής νομίζω και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου. Το έντονο ανάγλυφο, τα βουνά και επαφή μια ζεστή θάλασσα δημιουργούν τις συνθήκες, αν το σύστημα μείνει παγιδευμένο, το πέτσε στάσιμο σε μια περιοχή, να δίνει συνεχώς βροχή στο ίδιο σημείο. Νέες αέρες μάζες, νέοι υδρατμοί προστίθεται συνέχεια και αυτό δημιουργεί έναν κύκλο όπου συνεχώς ρίχνει πάρα πολύ νερό. Οπότε το νερό συσσωρεύεται στα ίδια σημεία, στην πλέον περίπτωση στο Πύλο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας για πολλές ημέρες και δημιουργεί τις πλημμύρες που είδαμε. Δεν μετακινήθηκε δηλαδή ώστε να βρέξει σε πολλά άλλα σημεία να περάσει γρήγορα. Πολλές φορές έχουμε συστήματα που περάνε γρήγορα, βρέχει πολύ κάπου, αλλά σύντομα σταματάει. Μόνο σταματάει. Το πρόβλημα μάλλον μετριάζεται. Μπορεί να έχουμε πλημμύρες, αλλά δεν έχουμε την έκταση και την ένταση των πλημμυρών όπως έχουμε σε αυτήν την περίπτωση. Να διακινδυνεύσω μία ερώτηση, κύριε Λαγουβάρδο. Μπορεί να επιβάρυνε περισσότερο το φαινόμενο, το γεγονός της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς στον Εύρο, δάσος, δαδιάς, το τι ανέβηκε προς την ατμόσφαιρα, εδώ έφτασε μέχρι την Κρήτη. Ο καπνός, να το πω απλά λαϊκά. Όχι, μπορεί δεν να παίξει ρόλο? Όχι, δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Αυτό θα. Οι καμένες εκτάσεις έχουν πρόβλημα αν πέσει η βροχή πάνω σε αυτές και δημιουργούν πιο εύκολα πλημμυρικά επεισόδια. Ευτυχώς δεν έβρεξε στην περιοχή, δεν έβρεξε πολύ στην περιοχή. Όχι, δεν μιλάω για τις πλημμύρες. Εγώ λέω αν στα σύννεφα τροφοδότησε. Όχι. Ο άλλος είχε καθαρίσει, είχε τελειώσει. Φωτιά, πολλά από αυτά όχι, δεν έχει. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και τα μοντέλα δεν λαμβάνουν υπόψη την πυρκαγιά. Επομένως, από μόνο της τη δυναμική που είχε αναπτύξει αυτό το σύστημα έδινε τα πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Όχι, δεν έχει κάποια σχέση. Μάλιστα. Γιατί με ρώτησε κάποιος άλλος συναδελφός και το διευκρίνησα. Άρα μου λέτε. Είναι δύο ξεχωριστές καταστροφές. Εντελώς. Μία με τις συνεπειές τους, αλλά δεν επηρεάζει μία την άλλη. Άρα μου λέτε ότι δυναμικό φαινόμενο από την Κυριακή υπάρχει πλήρη εικόνα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή μπροστά υπάρχει η Γολγοθάς, τα δύσκολα είναι τώρα, δεν πέρασαν τα δύσκολα. Στο Θεσσαλικό κάμπο είναι τώρα τα δύσκολα. Όλο τον κάμπο, Πύλιο, τα πάντα όλα είναι τώρα. Τι εικόνα έχετε καιρικά, διότι αν ένας κόσμος αρχίσει να επανακάμψει τα σπίτια του, να προσπαθεί να τα καθαρίζει ή να προσπαθεί να τα επιδιορθώσει, υποβροχή, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο δύσκολο. Τι εικόνα έχετε? Το θετικό είναι ότι τις επόμενες 7-8 ημέρες δεν περιμένουμε βροχή στη χώρα μας. Μας αυτό θα βοηθήσει. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω μια ασφαλή πρόγνωση. Απλά να πω ότι μπαίνουμε πλέον στην καρδιά του φθινοπόρου, στην εποχή δηλαδή όπου έχουμε τις εντονότερες βροχοπτώσεις στη χώρα μας διαχρονικά. Και επομένως ο κίνδυνος υπάρχει μπροστά μας. Δεν έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας και να πούμε δεν θα ξαναβρέξει. Έχουμε το φθινόπωρο που γνωρίζουμε από την κλιματολογικά ότι έχει νέα συστήματα θα δημιουργηθούν που θα φέρουν βροχές. Το καλό είναι τουλάχιστον στις επόμενες 7 ημέρες δεν φαίνεται βροχή. Δεν υπάρχει πρόγνωση για βροχή στη χώρα μας. Και ακόμα αν κάποιος θα είναι πολύ ασθενής, επομένως άμεσα δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Αλλά άμεσα, έτσι. Από εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τελειώνει στο πρώτο της σκέλος, γιατί τώρα αρχίζουν τα δράματα, αυτή η μεγάλη τραγωδία. Γιατί είναι τραγωδία. Έχεις νεκρούς, έχεις καταστραμμένη φυτική, ζωική παραγωγή, σπίτια, αγροεφόδια. Μάλιστα. Τελειώνει.
τώρα που είναι στο σβήσιμο αυτή η καταστροφή, οι συνέπειες της είναι από εδώ και κάτω. Έστω τώρα σας πήραν τηλέφωνο να σας πούνε, κοιτάξτε κύριοι επιστήμονες, επειδή εντάξει μέχρι εδώ έγινε ό,τι έγινε, νερό και αλάτι να το πω έτσι, θέλουμε από εδώ και πέρα να είστε καθημερινά στο κέντρο πολιτικής προστασίας. Ένας εκπρόσωπός σας. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς αυτό που λέμε ότι δεν είναι απαραίτητο της παρουσίας, είναι να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες και να πηγαίνουν και στην πολιτική προστασία. Δεν γίνεται αυτό δυστυχώς. Μάλιστα. Κύριε Λαγουάρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, γιατί προσπαθείτε στο μέτρο, όπως είπατε και εσείς, των δυνάμεων και όχι κατά ανάγκη πάντα, επιστημονικά όμως, να συμβάλλετε. Τώρα, το ποιος το λαμβάνει υπόψη του είναι άλλο θέμα. Είπα, οι προγνώσεις δεν είναι πάντα σωστές. Για παράδειγμα, και αυτό να κλείσουμε, στη συγκεκριμένη κακοκαιρία έπεσαν αρκετές βροχές στη Δυτική Κρήτη, το οποίο δεν τις είχαμε προβλέψει με αυτή την ένταση. Εντάξει, δεν δημιουργήσαν προβλήματα, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουμε πάντα σωστές προγνώσεις. Και με μήπως περίπτωση, και γενικά χρόνο με το χρόνο, οι προγνώσεις βελτιώνονται και στη χωρική τους έκταση και στην ποσοτική τους. Αυτό θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε όλοι μαζί, να δουλέψουμε και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό λέμε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.